Δείτε τι βλέπετε στην κοινωνία, διότι οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις και το κλίμα στα περισσότερα μίδια, είναι η αλήθεια, δείχνει το αντίθετο. Θα σας απαντήσω αμέσως μια παρατήρηση μόνο για όσα είπατε προηγουμένως. Πραγματικά στις ευρωεκλογές συγκρούνται δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες. Συγκρούνται αυτές οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν τη χώρα στο χτες. Είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που οδηγήσαν τη χώρα στην κρίση και στα μνημόνια. Είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουν για να κλείσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ΕΡΤ, μια και είμαστε στην ΕΡΤ, και να μειώσουν το προσωπικό και να μειώσουν τα πάνε σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως λέει με σαφήνεια η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολιτικές δυνάμεις που μας οδηγήσαν σε τεράστια οικονομικά σκάνδαλα. Και όταν στελέχοι τους πηγαίναν στα δικαστήρια, άλλοι συνταγματολόγοι και κορυφαία στελέχοι που είναι ακόμα στη Βουλή και μας κουνούν το δάχτυλο, μας λέγανε ότι αυτοί είναι αριθμοί τηλεφώνου και ότι είναι σκευωρίες αυτά τα πράγματα και είναι υπερβολές. Βγαίνουν τώρα και λένε ότι μα γιατί κατηγορείται ένα πολιτικό, δεν βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός στο όνομά του, κάνοντας δήθεν ότι ξεχνούν, γιατί τα ξέρουν πολύ καλά, ότι σε προηγούμενες υποθέσεις που από την ελληνική δικαιοσύνη πολιτική με βραχιολάκια πήγαν στη φυλακή, δεν βρέθηκαν χρήματα στο λογαριασμό τραπεζών, αλλά από άλλα στοιχεία της οικογραφίας οδηγηθήκαν εκεί. Δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες συγκρούονται. Και εκεί βάλετε μια άλλη ανατελεία. Έχουμε τον τίτλο ότι συγκρούονται δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, γιατί έχουμε εκτακτήδες και πρέπει να πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Παντελάκη, καθώς ανακοινώθηκαν και τα τελευταία πέντε ονόματα του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και με αυτά βεβαίως τα πέντε ονόματα που ανακοινώθηκαν έχει ολοκληρωθεί πλέον και το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις ευρωεκλογές. Ανάμεσα στα πέντε ονόματα. Ένα όνομα που και τις προηγούμενες ημέρες θεωρείται περίπου κλειδωμένο. Το όνομα του Αλέξη Γεωργούλη, του ηθοποιού, του γνωστού ηθοποιού. Τα πέντε ονόματα είναι Κυριακή Μάλαμα, επίσης σκηνοθέτης, διευθύντρια προγράμματος ΕΡΤΡΙΑ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι ακόμη ο πολύ γνωστός επίσης μουσικός Ρος Ντέιλι. Ο Γιώργος Πετρόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΑΔΔ, και είναι και η Νατάσα Ρωμανού. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών κοντά στη NASA. Μάλλον ο Ρος Ντέιλι ήταν η έκπληξη, έτσι. Είχε ακουστεί, νομίζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα πέντε ονόματα με τα οποία ολοκληρώθηκε πλέον το ευρωψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μια εκδήλωση, μια μεγάλη εκδήλωση, όπου θα μιλήσω με τον Υπουργό και Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Κύριε Αλεξιάδη, σας διακόψαμε. Λέγατε λοιπόν ότι το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι η σύγκρουση δύο μεγάλων πολιτικών οικογενειών. Βεβαίως και πρέπει όλοι να πάρουν θέση στο τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στην Ευρώπη της λιτότητας, της συγκάλυψης σκανδάλων. Στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρχουν οι λεγόμενοι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπου όλοι σχεδόν από το χώρο της αριστεράς, των σοσιαλιστικών κομμάτων, των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων κτλ. Θέλουν να προστατευτεί αυτός ο θεσμός και να ενδυναμωθεί. Ενώ κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα τους αποκαλούν κουκουλοφόρους και δεν θέλουν να υπάρχουν τέτοιοι μάρτυρες, διότι ακριβώς αυτοί οι μάρτυρες βοηθούν στο να αποκαλυφθούν σκάνδαλα. Είναι σαφέστατο αυτό. Ποιος τον έκανε? Αλλά μου δώσατε. Αλλά μου δώσατε την πάσα, μια καλή πάσα. Θα έλεγε κανείς όμως. Για να απαντήσω και στο δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας. Ναι, αλλά η απάντησή σας έτσι με αναγκάζει να σας πω, να σας ρωτήσω, να προσθέσω κάτι στο ερώτημά μου. Ότι θα έλεγε κανείς ότι ναι, θεωρητικά όλο αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Απ' την άλλη, ο αντίλογος λέει ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές λιτότητες στις οποίες ενδίδουν και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και αριστερές κυβερνήσεις, λέγοντας ότι η σκηρή της Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν συσχετισμοί ώστε να αλλάξουν οι πολιτικές απέναντι στους δυνατούς της Ευρώπης. Άρα, ποια είναι η πρότασή σας, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορεί να κάνει αυτή η οικογένεια την οποία υπερασπίζεστε εσείς? Να ενδυναμωθεί εκείνο το μέρος της Ευρώπης που είναι στο χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, των σκαλιστικών δυνάμεων, της οικολογίας, των κομμουνιστικών κομμάτων κτλ. Απέναντι στην επέλαση της δεξιάς και της ακροδεξιάς, γιατί εμείς δεν θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα έχει στραμμένο το βλέμμα στις λογικές λιτότητες και περιορισμού του κράτους. Θέλουμε περισσότερο κοινωνικό κράτος, θέλουμε περισσότερες κοινωνικές δαπάνες, θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι στο τραπέζι θέλουν περισσότερο να έχουν το μάτι στραμμένο προς τις δεξιές και τις ακροδεξιές δυνάμεις και όχι προς την άλλη ενότητα. Αλλά θέλω να έρθω στην είδηση που είπατε. Εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα και η υποψηφιότητα του Ρος Ντέιλι και των άλλων ικανών υποψηφίων, αλλά ειδικά του μαχητικού συνδικαλιστή του Πετρόπουλου. Και μακάρι τέτοιες προσωπικότητες να ταυτίζονται μαζί μας και να προχωρούμε. Θέλω να πω λίγο για αυτό το ζήτημα που ακούγεται σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν το ΠΑΣΟΚ και την ΕΔΜΑ, το ΚΙΝΑΛ και τη Νέα Δημοκρατία στο δύσκολο έργο τους. Ορισμένα που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, είναι 12% πίσω, άλλοι λένε 15% πίσω, θα καταποντιστεί στις εκλογές κτλ. Κοιτάξτε τώρα το αριθμητικό παράδειξο. Κάνει συγκέντρωση ο ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται καταραίει και είναι πίσω 12% και μαζεύει πάνω από 6.000 στο γαλάτσι. Κάνει συγκέντρωση η Νέα Δημοκρατία για να παρουσιάσει το ευρωψηφοδέλτιό της και έχει λιγότερους από 2.000. Όταν χθες ο Τσίπρας στην Καλαμάτα είχε πάνω από 2.000, είχε περίπου 2.500 άτομα σε μια συγκέντρωση, σε μια επαρχιακή πόλη. Αλλά δείτε και τις συγκρίσεις των συγκεντρώσεων που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις κι εσείς, όπως και. Βεβαίως, εγώ έχω τη στοιχεία να τις αμφισβητήσω. Όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δείτε τη συγκέντρωση που έγινε στην Οικουμενίτσα με τον Νίκο τον Παπά, στην Καλαμάτα με τον Πρωθυπουργό, που είναι πιο μεγάλες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του 2015. Τώρα, δημοσκοπήσεις. Εμείς πάντα χάναμε στις δημοσκοπήσεις. Έχω μαζί μου τον πίνακα. Και εμείς κάναμε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί πάντα μας λέγανε, ότι, ότι δεν θα πάμε καλά και ότι θα. Μάλιστα υπήρχαν εταιρείες που το 2015 προβλέπαν ότι θα είναι άλλο κόμμα μπροστά και όχι εμείς. Έχω μαζί μου τον πίνακα, θέλω να σας το διαβάσω. Αλλά στις δημοσκοπήσεις εμείς πάντα χάναμε από εταιρείες που πέσαν έξω στο δημοψήφισμα κατά 22%. Και από εταιρείες που πέσαν έξω στις εθνικές εκλογές. Κύριε Αλεξιάδη, αυτό το 22% δεν ισχύει που το αντικαλείστε. Δεν ισχύει, γιατί σε ένα δημοψήφισμα που έχεις δύο απαντήσεις δεν μπορείς να λες ότι η διαφορά είναι 22%. Μπορείς να πεις ότι το όχι πήρε 62%, αλλά όχι ότι υπάρχει διαφορά 22%. Συγχωρέστε με. Εγώ θα ήθελα όταν έρθει κάποιος από αυτούς εδώ που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις αυτές, γιατί βλέπω διάφορους τέτοιους τύπους, αλλά επειδή και εγώ στατιστική έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, δεν βλέπω από συναδέλφους σας δημοσιογράφους να τους κάνουν την ερώτηση. Πόσο τοις εκατό πέσατε έξω στο δημοψήφισμα και πόσο τοις εκατό πέσατε στις εθνικές εκλογές. Γιατί στις εθνικές εκλογές υπήρχαν κάποιοι που πέσαν έξω κατά 8%. Εκεί υπήρχαν εταιρείες που βγάζαν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν τώρα έρχονται και μας λένε διάφορα περίεργα. Τα ακούμε εμείς αυτά. Η πιο καλή δημοσκόπηση όμως είναι ο λαός, με τον οποίο έχουμε κάθε μέρα επαφή και οι εκλογές θα έχουμε σύντομα. Σε 5 εβδομάδες. Πάμε στο σύντομα. Αν θέλετε να το εντάξετε στην απάντησή σας. Πάμε λίγο στο θέμα, επειδή έβαλε ο κύριος Αλεξιάς και το θέμα της ακροδεξιάς και της δεξιάς. Και τέλος πάντων υπάρχουν ένας κόσμος εδώ στην Ελλάδα, αρκετός ή λιγότερο θα φανεί, που τοποθετείται κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Με κάθε τρόπο. Και έχουμε αυτά τα περιστατικά στη Βόρεια Ελλάδα με πρόσφατο πολίτες που ζητήσανε να φύγει το όνομα του Αλέξανδρου Νικολαίδη από το γήπεδο, από το στάδιο της Σκίδρας. Και ο Ολυμπιονίκης και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ανάρτησή του τους κάλεσε ας μαζέψουν υπογραφές για να. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Πώς τοποθετείτε το κίνημα αλλαγής απέναντι σε.